Και πριν σας παρουσιάσω τους ομιλητές, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στους οργανωτές, όχι και στις οργανώτριες. Όχι επειδή ήθιστε, πηγαίνεις κάπου, σε καλούν, λες βέβαια ευχαριστώ πολύ. Όχι για αυτό το λόγο, αλλά γιατί νομίζω ότι είναι κάτι σπουδαίο αυτό που κάνουν. Και όταν λέω τους οργανωτές, εννοώ πρώτα απ' όλα βέβαια τις εκδόσεις των συναδέλφων και τους ανθρώπους που τους απαρτίζουν, έπειτα τους συντελεστές εδώ πέρα, τους σμηνίτες όπως διάβασα κάπου στο πρόγραμμα, είναι διάφορες ομάδες. Μετέχουν, βλέπω, ο συνεταιρισμός Συνάλιτς, η Βιομέα Αθήνας, οι ομάδες Μελανθό, Ντοκ, Obscura Lab και η ομάδα Σκαφή Αρχείο που είχε και πριν εδώ την συζήτηση. Και επίσης στην συλλογικότητα, στο οικοσύστημα, όπως αναφέρεται, Πλήφα, που στεγάζει εργαστήρια, δημιουργικές ομάδες, είναι ο πρώην χώρος των πλεκτερίων υφαντουργείων Αθηνών. Το θεωρώ σπουδαίο, γιατί έχουμε εδώ ένα συνεργατικό εγχείρημα, όχι επαγγελματικό, με δωρεάν είσοδο, με εκδηλώσεις ποιότητας. Κάποιος που έχει ασχοληθεί με τέτοια πράγματα καταλαβαίνει τι μόχθο και τι κόπο θέλει μια τέτοια οργάνωση να στηθεί σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Νομίζω ότι είναι μια έμπρακτη υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό, μια ανάσα διανοητική και ψυχική αυτό το διήμερο που γίνεται για δεύτερη φορά. Και να προτρέψουμε τους οργανωτές να το κάνουν και τρίτη και τέταρτη και σε διηνεκές. Εγώ που σας μιλάω είμαι ο Στρατής Μπουρνάζος, είμαι ιστορικός, έχω ασχοληθεί αρκετές φορές με την ιστορία του ελληνικού αντικομουνισμού, το λέω γιατί συνδέεται με το θέμα μας. Θα βγει και ένα βιβλίο στα τέλη του μήνα από τις εκδόσεις Αντίποδες, όπου ασχολούμαι με τον πολιτισμικό ψυχρό πόλεμο και τον φιλελεύθερο αντικομουνισμό, ένα είδος, έναν επαρκή εντελώς στην Ελλάδα. Τους ομιλητές τους ξέρετε πολύ καλά, θα πω δύο λόγια όμως εισαγωγικά. Τον Κωστή Καρπόζηλο, τον ξέρετε και από πολλές άλλες πιο πολιτικές του ιδιότητες, εγώ θα περιοριστώ στο ιστορικό κομμάτι, το επιστημονικό, παρόλο που δεν υπάρχουν στεγανά βέβαια. Τον ξέρετε ως Διευθυντή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας που διετέλεσε επί σειρά ετών. Τον ξέρετε από τα βιβλία του, το τελευταίο σίγουρα τον ελληνικό κομμουνισμό, τη διεθνική ιστορία, αλλά θυμίζω και την Κόκκινη Αμερική, πριν κάποια χρόνια που μας μίλαγε για τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική, κάποιους άλλους μετανάστες όμως, κομμουνιστές, αριστερούς, γιατί υπήρχε αυτό το είδος. Και το πρώτο του βιβλίο για το αρχείο Καλέργη, μια σημαντική μορφή του σοσιαλιστικού κινήματος. Το τελευταίο βιβλίο του Κωστή, έχουν γραφτεί πολλά. Εγώ θα μείνω μόνο στο πρίσμα της διεθνικότητας που μας προσφέρει, το οποίο μας βοηθάει και είναι κρίσιμο για να καταλάβουμε το κομμουνιστικό φαινόμενο και το ελληνικό κομμουνιστικό φαινόμενο και στο πώς πρωταγωνιστές του, στις σελίδες του, είναι οι άνθρωποι. Και όχι μόνο οι δομές, οι νόμοι της ιστορίας, οι νομοτέλειες. Τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη επίσης. Το ξέρετε σίγουρα από τους ιστορικούς περιπάτους χρόνια τώρα και το ξέρετε και από τα βιβλία του, από την τριλογία θα έλεγα, την εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης στην Αθήνα, το βιβλίο για τα Δεκεμβριανά και το τελευταίο για τους δοσύλλογους, που αποτελεί ένα πρωτοφανές εκδοτικό φαινόμενο έχοντας αγγίξει, όπως έμαθα τώρα, τις 30.000 από το Δεκέμβρη που βγήκε. Ένα βιβλίο σταθμό, γιατί μας μιλάει πέραν της τεκμηρίωσης, της ανάδειξης τυχών που δεν ξέραμε, μας αναδεικνύει το φαινόμενο της συνεργασίας, πώς δεν ήταν υπεύθυνοι μόνο οι Ναζί, πώς οι Έλληνες δεν ήταν μόνο αντιστασιακοί, αλλά υπήρχε το φαινόμενο της συνεργασίας και ήταν εκτεταμένο και πώς γκρεμίζει το μύθο της αναθεωρητικής ιστορίας, ότι τα τάγματα ασφαλείας ήταν αντίδραση δήθεν στο αντιστασιακό φαινόμενο το κομμουνιστικό. Τεκμηριώνει ο Μενέλαος πως το φαινόμενο της συνεργασίας του δοσυλλογισμού υπήρξε πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα αντιστασιακά σκυρτήματα. Αναφέρθηκα επί Τροχάδη στα βιβλία, όχι μόνο για την μεγάλη τους επιτυχία, αλλά και γιατί είναι βιβλία γραμμένα από επαγγελματίες ιστορικούς που απευθύνονται όμως σε ένα πλατή κοινό. Δεν είναι κλεισμένα στους περίκλειστους τοίχους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και αυτό νομίζω μας αφορά όλους και όλες και μας αφορά και σε σχέση με αυτό που γίνεται εδώ πέρα σήμερα.
Το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε είναι, το έχετε δει, κομμουνισμός και ασφάλεια του καθεστώτος, η κατασκευή του εσωτερικού εχθρού στον ελληνικό 20ο αιώνα. Να πω ότι μετά από αυτά τα εισαγωγικά που πρέπει να φάγαμε 5-6 λεπτά, θα συζητήσουμε ένα 50 λεπτό περίπου. Εγώ θα συντονίσω. Μου είπαν να μην συντονίζω, μόνο να μην κάνω τον τροχονό μου, οπότε θα κάνω και κάποια μικρά σχόλια. Μετά θα υπάρχουν 30-35 λεπτά για συζήτηση με εσάς, για ερωτήσεις, για σύντομες τοποθετήσεις και θα πρέπει, όπως μας είπαν οι οργανωτές, ο Κώστας Λεγάκης συγκεκριμένα, με το οποίο ήταν ο σύνδεσμος για την εκδήλωση αυτή, ότι 9:25 είναι το όριό μας για να τελειώσουμε μια που μετά έχει τις συναυλίες. Ο εσωτερικός εχθρός, λοιπόν, είναι μια έννοια την οποία τη συναντάμε ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα. Το 1812, στον Αγγλοαμερικανικό πόλεμο, στη Βιρτζίνια, υπάρχει μια ωραία μελέτη του Άλαν Τέιλορ που μιλάει για τους σκλάβους ως εσωτερικό εχθρό που αντιμετωπίζονται. Έχει συγκροτηθεί τότε ιστορικά η έννοια, γιατί δεν έχει νόημα να ψάξουμε λεξικογραφικά, να πάμε στην πολιτεία του Πλάτων, να πότε μιλάει πρώτη φορά κάποιος για εσωτερικό εχθρό. Ιστορικά η έννοια συγκροτείται στην εσωτερικότητα και βέβαια όταν πάμε στον 20ο αιώνα, ο κατεξοχήν διαχρονικά εσωτερικός εχθρός είναι οι κομμουνιστές, ο κομμουνισμός. Από μια κουβέντα ακόμα, ότι ο εσωτερικός εχθρός διαπλέκεται στενά με τον εξωτερικό. Δηλαδή σκεφτείτε, η Εαμοβούλγαρη, η Εαμοσλαβοβούργαρη, η απόσπαση μέρους της επικρατείας, ο εσωτερικός εχθρός οριζόταν σε αναφορά με τον εξωτερικό εχθρό. Και στις μέρες μας, οι διάφοροι οι οποίοι μπορεί να υπονομεύουν το καθεστώς ή την κυβέρνηση είναι πράκτορες του Ερντογάν, των Σκοπιανών και το καθεξής. Θα τα συζητήσουμε αυτά όμως. Ξεκινάω με την πρώτη έτσι, ερώτηση, τον πρώτο άξονα, που είναι τι φοβίζει τους αστούς με τον κομμουνισμό. Αν ο κομμουνισμός είναι ο εσωτερικός εχθρός ήδη από το Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα, ξέρετε αυτό που λέει και το τραγούδι του Μπεζεντάκου, οι αστεί τρομάξανε και κάστρα φτιάξανε, τι είναι αυτό που φοβίζει τους αστούς και γιατί τους φοβίζει όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ακόμα μικρό. Έχει μια επιτυχία, φτάνει μέχρι το 9% σχεδόν στις εκλογές του 35, όμως αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του, είναι σε μονοψήφια ποσοστά. Το 1928, αν δεν κάνω λάθος, κοίταζε τώρα τα ποσοστά, είναι στο 1,5% στις εκλογές και αμέσως μετά το 1929 γίνεται το ιδιώνυμο. Γιατί λοιπόν αυτός ο φόβος και ο τρόμος, πού πατάει, είναι πραγματικός, είναι κατασκευασμένος, είναι ψυχολογικός? Και θα δώσω το λόγο στο Μενέλαο καταρχάς. Καλησπέρα για μένα, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ και τους διοργανωτές και τις διοργανώτριες για την πρόσκληση. Έκλεισα λίγο τη σημειώσει. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι και περιεκτικοί. Τι είναι αυτό που τρομάζει τους αστούς στην παρουσία των κομμουνιστών την περίοδο του Μεσοπολέμου? Νομίζω ότι ένα σημαντικό έχει να κάνει με, πρώτα απ' όλα, έχουμε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που είναι η Επανάσταση Πολσεβίκων το 1917. Μία επανάσταση που δημιουργεί ένα δεδομένο. Υπάρχει πλέον αυτό το κράτος επανάστασης, το οποίο τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20 λειτουργεί σαν ο συντονιστής των επαναστατικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος ότι αυτή η επανάσταση μπορεί να λειτουργήσει σαν ντόμινο ανατροπής των καθεστώτων σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Και αυτός δεν ήταν ένας θεωρητικός κίνδυνος. Μετά την Επανάσταση και την επιβίωσή της ήταν ένας πρακτικός κίνδυνος. Ήταν ένας κίνδυνος που υπήρχε, τον βλέπανε. Δεν ήταν μόνο θεωρητικός. Οι κομμουνιστές δεν θέλουν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι οι κομμουνιστές δεν υπάρχουν για να μεταρρυθμίζουν τότε τουλάχιστον. Οι κομμουνιστές, στόχος τους ήταν να ανατρέψουν με τη βία το καθεστώς που υπήρχε και όχι απλά να το ανατρέψουν, να το εξαφανίσουν. Οπότε οι κομμουνιστές δεν μπορούσαν να είναι κάποιοι σαν τους υπόλοιπους πολιτικούς συνομιλητές σε ένα πολιτικό σύστημα. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα του Μεσοπολέμου, και όχι μόνο, αλλά ας πούμε για το ελληνικό, μπορούσε να αντέξει αλλαγές πολιτευμάτων,
πήγαμε από τη βασιλευωμένη στην αβασίλευτη και μετά ξανά πίσω στη βασιλευωμένη δημοκρατία, μπορούσε να αντέξει πραξικοπήματα που πέτυχαν, αλλά και πραξικοπήματα που δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους, πολλά μόλις σε 18 χρόνια, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει την παρουσία των κομμουνιστών στο πολιτικό παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οι κομμουνιστές είναι παράνομοι ή και όταν είναι νόμιμοι είναι σε μια διαρκή, σε διαρκές σκληρές διώξεις. Έχει να κάνει βέβαια και με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται οι κομμουνιστές. Πιστεύω ένα στοιχείο είναι επίσης αυτό. Οι κομμουνιστές κάνουν απεργίες, λειτουργούν συνωμοτικά, έχουν συνωμοτικούς κανόνες, κάνουν πράγματα κρυφά, έχουν μάθει την τεχνογνωσία της παρανομίας, ξέρουν πώς να στείλουν παράνομες οργανώσεις, ξέρουν πώς να έχουν ένα υπόγειο δίκτυο. Αυτά τα υπόγεια δίκτυα, αυτές οι συνωμοτικοί κανόνες, αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται διαρκώς, το βιβλίο του Κωστή μας το έχει δείξει πάρα πολύ καλά, που κινούνται διαρκώς, που δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις, δεν είναι εύκολο να τους σταματήσεις, όλο αυτό γεννά και μια φιλολογία μέσα από τις εφημερίδες εποχής που παρουσιάζουν τους κομμουνιστές ως δολοπλόκους εχθρούς της πατρίδος, δημιουργεί ένα φόβο πολύ μεγαλύτερο ίσως από αυτόν που στην πραγματικότητα θα μπορούσε να υπάρξει. Οπότε οι κομμουνιστές, η πολιτική τους δράση μπορεί να είναι στο κοινοβούλιο, αλλά μπορεί να είναι και εκτός, το κύριο είναι αυτό. Μπορεί να κινητοποιούν τις μάζες στο πεζοδρόμιο. Είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν, τουλάχιστον το κάνουν με τον ίδιο τρόπο, τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Υπάρχει λοιπόν την περίοδο αυτή μία δαιμονοποίηση των κομμουνιστών. Το βλέπουμε δηλαδή πέρα από την ρητορική, την πολιτική σύγκρουση, το βλέπουμε και σε επίπεδο εικόνας στις εφημερίδες της εποχής. Είναι γεμάτες με κακομούτσουνες φωτογραφίες συλληφτές των κομμουνιστών. Είναι γεμάτες με αναπαραστάσεις του κομμουνισμού ως τέρατος, διάφορες μορφές τεράτων. Και βέβαια είναι εντυπωσιακό όταν παλιά έκανα συνεντεύξεις με αρκετούς αντιστασιακούς για την προκατοχική τους, τα προκατοχικά τους ερεθίσματα, πολλοί από αυτούς μου παρουσίασαν ως ενιαίο μοτίβο τον κομμουνιστή Μπαμπούλα. Ήταν μικρά παιδιά και μαθαίνανε, οι γονείς τους λέγανε φάει το φαγί σου, σαν το κομμουνιστής. Ή τους λέγανε ότι ήταν τέρατα οι κομμουνιστές. Οπότε είχε μείνει στα παιδικά μυαλά η εικόνα του κομμουνιστή τέρατος, κομμουνισμού Μπαμπούλα κτλ. Νομίζω ότι αυτά είναι κάποια, είναι σίγουρα και πολλά άλλα, αλλά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά τα οποία αποδόθηκαν στους κομμουνιστές για τους λόγους που είπα. Μην ξεχάσω, ένα πολύ σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό, γιατί τους φοβούνται, είναι ότι οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Οι κομμουνιστές είναι πράκτορες της Σοβιετικής Ένωσης, είναι απάτριδες, είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει, πολλοί από αυτούς, το μεγάλο μέρος της ζωής τους εκτός των ελληνικών συνόρων και έχουν έρθει εδώ παράνομα, κρυφά, για να στήσουν την Επανάσταση. Οπότε, αν υπολογίσουμε και στα μέσα της δεκαετίας του 20 το όλο θέμα με το μακεδονικό, τη σύγκρουση γύρω το μακεδονικό ζήτημα, έρχεται και πιάνει η εικόνα ενός ξένου πράκτορα, ο οποίος είναι ανθέληνας, θέλει να καταστρέψει τη χώρα, μέσα από τη βία, μιας επαναστατικής διαδικασίας, για να ξυλώσει, να διαλύσει το πολιτικό σύστημα έτσι όπως το ξέρουμε και να εγκαθιδρύσει με τη βία μια διαφορετική μορφή διακυβέρνησης. Δεν θέλω να με διακόπτετε αν μιλάω πολύ, γιατί ξεπεράσουμε να το περάσουμε τώρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου, αλλά είπε τόσο ωραίο ο στρατής τους λόγους για τους οποίους ευχαριστούμε και νιώθουμε, νομίζω, όλοι και όλες πολύ όμορφα εδώ. Δεν θα προσπαθήσω να τον μιμηθώ ή ακόμα χειρότερα να προσπαθήσω να τον ξεπεράσω.
Τώρα, το πρώτο στοιχείο που σκέφτομαι και σε ένα βαθμό προσπάθησα και στο βιβλίο μου να θέσω είναι ότι αυτή η διαπλοκή μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού εχθρού είναι αντικειμενική. Είναι αντικειμενική γιατί το κομμουνιστικό κίνημα εμφανίζεται διακηρυκτικά ως εχθρός του έθνους, άρα δεν υπάρχει κάποιο είδους κατασκευής του εχθρού του έθνους. Υπάρχει ένα κίνημα το οποίο προγραμματικά εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο λέγοντας ότι το έθνος είναι η μεγάλη παγίδα που οδηγεί στην ανθρωποσφαγή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και εμείς είμαστε ένα προγραμματικό κίνημα υπέρβασης, καταπολέμησης, αμφισβήτησης της εθνικής ιδεολογίας. Η δεύτερη διάσταση που υποκρύπτει αυτό είναι ότι πολύ συχνά τα ίδια τα φυσικά υποκείμενα που εκφέρουν αυτόν τον λόγο βρίσκονται εκτός ή στο όριο του έθνους. Και αυτό δεν είναι μόνο μια ελληνική περίπτωση. Το κομμουνιστικό κίνημα του Μεσοπολέμου, όπως και τα επαναστατικά κινήματα του 19ου αιώνα, εκτός από αυτή τη διάσταση του ριζώματος σε κάποιες εθνικές παραδόσεις, δεν ξέρω, τους εργάτες σε μια συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή της Γερμανίας που ξεοέλκονται από τις ιδέες των Σπαρτακιστών κτλ. Έχει μια δεύτερη διάσταση ότι είναι συγκροτημένο γύρω από μειονότητες, πρόσφυγες, πληθυσμούς, ύποπτους σε σχέση με το ερώτημα της εθνικής τους συμπερίληψης. Στην Ελλάδα αυτό ξεκινάει ήδη από τον Μπεναρόγια, από τους Εβραίους, δηλαδή ανθρώπους που μέχρι χθες δεν ήταν Έλληνες πολίτες, γίνονται ξαφνικά Έλληνες πολίτες και το 2014 ο Μπεναρόγια και ένας φιλαράκος του είναι οι πρώτοι πολιτικά διοκόμενοι για τη συνδικαλιστική τους δράση στη Θεσσαλονίκη και εκτοπίζονται σε ένα νησί του Μαγευτικού Αιγαίου. Τι είναι αυτό που ενοχλεί εκεί? Δεν είναι το γεγονός ότι αυτοί οι τύποι είναι επικεφαλής μια εργατικής διεκδίκησης τελεία. Αλλά το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, το τόσο ανασφαλές για την γεωγραφική του επέκταση στην περιοχή της Ελληνικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι αυτού του είδους οι οικονομικές απεργίες είναι ταυτόχρονα πολιτικά διαβήματα ενός πληθυσμού που δεν είναι ελληνικός και λέει θα πρέπει να μας αντιμετωπίσετε, είναι ένα διάδειγμα ορατότητας, θα πρέπει να μας αντιμετωπίσετε με όρους πολιτικής και κοινωνικής ισότητας. Αυτή η αίσθηση ότι ο εσωτερικός εχθρός διαπλέκεται με τον εξωτερικό επιτείνεται στο Μεσοπόλεμο μέσα από τις μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις που αναστατώνουν την Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο και την Ανατολική Ευρώπη και εκεί γεννιέται αυτή η φιγούρα ή μάλλον ξαναγεννιέται γιατί και στο 19ο αιώνα υπήρχε αυτή η φιγούρα του επαναστάτη, του συνωμότη, του επικίνδυνου ξένου ο οποίος όμως στις τσάντες του κουβαλάει εκτός από τα ρούχα του σχέδια επαναστατικής ανατροπής ή ακόμα και βόμβες. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από τις ΗΠΑ, ένα καρτούν που βγαίνει το 1921 όταν ξεκινάει η δαιμονοποίηση του κομμουνισμού, που είναι δαιμονοποίηση των μεταναστών, που δείχνει μια γάτα, σαν ο Φέλιξ Δακάτα, ας πούμε, ο οποίος κουβαλάει όντως μια τσάντα με βόμβες από τη Ρωσία ως μετανάστης στις ΗΠΑ. Το δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι πολύ συχνά στο λόγο μας θεωρούμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολής στις πολιτικές του κράτους. Ότι είναι μια κατασκευή. Αυτό προκύπτει γιατί οι δικές μας εμπειρίες, ο δικός μας πολιτικός ορίζοντας, έχει προκύψει μέσα από την ιστορία της αριστεράς μας, μια ιστορία θυματοποίησης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ειδικά στην Ελλάδα, και μέσα από ένα πολιτικό φαντασιακό το οποίο έχει συγκροτηθεί από τον κομμουνισμό που γνωρίζουμε, το λέω τώρα εμπειρικά, μετά το 1974, ο οποίος είναι ένας κομμουνισμός που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν αμφισβητεί το θεμέλιο της αστικής κυριαρχίας. Ο Μεσοπόλεμος είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Δηλαδή εσείς ως κράτος, ως πολιτεία, ως αστική τάξη, πώς θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα το οποίο η εφημερίδα του στο πρωτοσέλιδο πανηγυρίζει γιατί μια ομάδα κομμουνιστών δραπετεύει από μια φυλακή. Και μάλιστα όταν αυτή η ομάδα κομμουνιστών έχει η πλειονότητα των μελών αυτής της ομάδας έχουν καταδικαστεί για δολοφονίες είτε ενός αστυνομικού στην Τραπετσόνα είτε ενός ταλέπορου αρχαιομαξιστή σε μια εσωκομματική, εσωεπαναταξιακή σύγκρουση. Τι θέλω να πω?
ότι το κομμουνιστικό κίνημα, ακολουθώντας εκείνη την περίφημη φράση περί κομμουνιστών που δεν κρύβουν τις προθέσεις τους, νομίζω στο μανιφέστο, δεν κρύβει τις προθέσεις του, όπως το είπε ο Μενέλαος, ότι είναι ένα βίαιο επαναστατικό κίνημα που θέλει την ολική ανατροπή της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Δεν είναι ένα κίνημα μεταρρυθμιστικό. Δεν είναι ένα κίνημα το οποίο διεκδικεί την βελτίωση της αστικής δημοκρατίας. Δεν είναι ένα κίνημα που αποδέχεται τους κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και άρα εν τέλει και τα ποσοστά του είναι αυτά που θα μας εξηγήσουν κατά ανάγκη τη δυναμική του. Είναι σίγουρα ένας δείκτης. Αλλά για τους κομμουνιστές του Μεσοπολέμου το ζητούμενο είναι διαφορετικό. Το ζητούμενο είναι η επανάληψη, όπως πάλι το είπε ο Μενέλαος, του 1917. Και αυτή η επανάληψη, και αυτό είναι το τελευταίο μου, τελευταία μου σκέψη, ένα αναθερίσμα μάλλον πριν την τελευταία μου σκέψη, αυτή η επανάληψη βασίζεται σε μια λογική κλιμάκωσης του ιστορικού χρόνου, η οποία ξεπερνάει πολύ αυτό που εμείς γνωρίζουμε από το κομμουνιστικό κίνημα των σταδίων, της αργής ανάπτυξης, της ορίμανσης των αντικειμενικών συνθήκων. Αν έχετε δει Peaky Blinders, είναι αυτή η παλαβή σκηνή που ξεκινάει μια απεργία σε ένα εργοστάσιο. Ένας παλαβιάρης εκεί, κομμουνιστής, ξέρω εγώ, λέει: παιδιά, εδώ πέρα μας καταπιέζουν, πάμε να κάνουμε. Και ξαφνικά εμφανίζεται με ένα πολυβόλο. Αυτό δεν είναι ιστορική αφαίρεση. Είναι όντως ο τρόπος που το κομμουνιστικό κίνημα, στοιχειωμένο από την εμπειρία του 1917, αναζητεί διαρκώς την κλιμάκωση της ταξικής πάλης μέσα από την δοκιμή ακόμα και της ένοπλης αναμέτρησης, αντιπαράθεσης, αυτό που διάφοροι κομμουνιστές φωτισμένοι με τη λαϊκομετωπική, ας πούμε, αντίληψη την κατοπινή, περιγράφω μια νεανική τρέλα, την αίσθηση ότι η απεργία σε έναν χώρο δουλειάς μπορεί να γίνει ως πυνθήρας της επαναστατικής ανατροπής. Υπάρχει κάτι το βίαιο και συναρπαστικό και εγωιτευτικό και τρομακτικό, αν θέλει κανείς, στον τρόπο της απόλυτης νοηματοδότησης της κομμουνιστικής υπόστασης στο Μεσοπόλεμο και ταυτόχρονα και της κομμουνιστικής αντίληψης για τη δυνατότητα ανατροπής ενός ασταθούς κόσμου που έχει κληροδοτηθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι άνθρωποι δεν είναι παλαβοί, όσο και αν εγώ το λέω έτσι για να συνοηθούν. Γιατί βλέπουν έναν κλειδονιζόμενο κόσμο, και εδώ καταλήγω στην τελευταία μου σκέψη, ότι το 1917 είχε μια διπλή λειτουργία. Φύχιωσε τα μυαλά των κομμουνιστών με το αίσθημα μειονεξίας ότι εμείς γιατί δεν μπορούμε, δηλαδή αυτό το διαρκές, εμείς κάτι κάνουμε λάθος και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε την επανάσταση στη χώρα μας, αλλά επίσης τους κληροδότησε την πεποίθηση ότι ούτε οι αριθμοί έχουν σημασία, ούτε η εκλογική επιρροή έχει σημασία, αλλά σημασία έχει η συγκρότηση εκείνης της επαναστατικής πρωτοπορίας που την κατάλληλη στιγμή θα μπορέσει να... Χθες ήταν νωρίς, αύριο θα είναι αργά. Καθρεφτάκι. Την ίδια ακριβώς φοβία έχει και το καθεστώς. Το όποιο καθεστώς. Γι' αυτό αυτή η αιμονή για την παρακολούθηση των κομμουνιστών. Γι' αυτό αυτή η υπερβολή και η υπερεπένδυση, αν θέλετε, των κρατών του Μεσοπολέμου στην αντιμετώπιση της κομμουνιστικής απειλής. Γιατί εν τέλει το 1917 είναι και ένα μάθημα, μια φοβία, τι τρομάζει τους αστούς. Ότι μπορεί να συμβεί εκεί που δεν το περιμένεις και μπορεί να συμβεί με τρόπο απρόβλεπτο. Μπορεί δηλαδή μία κόκκινη σημαία σε ένα εργοστάσιο ή όπως γράφω ξέρω στο βιβλίο μία κόκκινη σημαία στο δημαρχιακό μέγαρο Καβάλας που η πλειονότητα των ψηφοφόρων που την έχουν αναδείξει ξέρω εγώ έχουν αναδείξει ένα κομμουνιστή δήμαρχο είναι Έλληνες αλλά και όχι τόσο Έλληνες γιατί είναι πρόσφυγες. Μπορεί αυτό να είναι η σπίθα της γενικευμένης ανατροπής. Άρα για μας που φαντάζομαι εμπειρικά μοιραζόμαστε την αποστροφή για τις πολιτικές του αντικομμουνισμού, νομίζω έχει μία αξία να σκεφτούμε ότι δεν είναι παράλογες φοβικές, αν θέλετε, ανορθολογικές αντιδράσεις απέναντι σε κάτι που δεν υπάρχει. Υπάρχει και δεν υπάρχει ταυτόχρονα. Για να κάνω τρία σύντομα σχόλια, γιατί μου γεννήθηκαν πάρα πολλά από αυτά που είπαν και οι δύο συνδετημόνες εδώ. Αυτά που λέει ο Κωστής, μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα, κατά τη γνώμη μου, και για την αίσθηση της ιστορικότητας.
Να σκεφτούμε δηλαδή μια εφημερίδα ενός νόμιμου κόμματος να πανηγυρίζει για την απόδραση από τις φυλακές. Ή θυμάμαι, ξεφυλίζοντας το ριζοσπάστη για τη βία που διατρέχει και είναι νομιμοποιημένη, λέει ο δάσκαλος τάδε γνωστό φασιστικό υποκείμενο, η διεύθυνσή του είναι τάδε, ώστε να πάνε οι εργάτες και να πράξουν αυτό που πρέπει. Δεν θυμάμαι τώρα ποια εποχή ακριβώς είναι αυτό. Είχε σχέση με αυτά που έλεγε ο Μενέλαος για τη δαιμονοποίηση. Πάμε ένα από τα πρώτα αντικομμουνιστικά συγγράμματα, τα ελληνικά, το «Τι εστί πολυσεβικισμός» του Αριστίδη Αντωνά. Έχει κάτι πολύ ωραίες, όχι ωραίες, πολύ έκτυπες εικόνες, που είναι οι μορφές των πρωτεργατών, του Μάρξ, του Λένιν, του Τρότσκι. Είναι κάτι έντονα πορτρέτα με κάτι γαμψές μύθες που όντως αν τα δεις το βράδυ πριν κοιμηθείς είναι σαν παγκούλας και οι μύθες είναι και τεράστιες και γαμψές και για να φοβίζουν σαν αρπακτικά, αλλά και γιατί είναι και Εβραίοι βέβαια και παραμένει εκεί πέρα. Και τώρα, επανερχόμενο στο ερώτημα αυτό, τι φοβίζει τους αστούς, αν το σκεφτούμε, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και ιδιοκτησία που προστίθεται μετά. Ο κομμουνισμός αντιστρατεύεται ή υποτίθεται στρατεύεται όλα αυτά τα πράγματα. Βρήκα μια προεκλογική δήλωση του Βενιζέλου λίγο πριν το εγκαίνιμο το 1928. Λέει λοιπόν, πάσα απόπειρα διαταράξεως ή βιαίας ανατροπής του αστικού καθεστώτος, το οποίο στερεά θεμέλια είναι η πατρίς, η οικογένεια, η ιδιοκτησία, θα έβρει ατελείωτον την πυγμή του κράτους. Και μετά λέει διάφορα για τον κομμουνισμό που τον συμμεριζόταν και ο Χριστός βέβαια και ότι δεν αντιπαλεύει τον κομμουνισμό αλλά τον πολυσεβικισμό και ούτω καθεξής. Τι θέλω να πω, νομίζω ότι με τον τρόπο που το είπαν και οι δύο, η σύμπτωση πολλών ιδιωτήτων αλλά και εγώ θα έδινα σημασία στο στοιχείο της ιδιοκτησίας, της εργατικής αναταραχής, του αναβρασμού στους εργατικούς χώρους, είναι κάτι ιδιαίτερα απειλητικό. Άρα, αν καταλαβαίνω, εγώ συμφωνούμε ότι δεν είναι μια φαντασίωση. Όντως, οι αστεί έχουν λόγους να φοβούνται και αν προχωρήσουμε ιστορικά και στα χρόνια της κατοχής και μετά, εκεί έχουν πολύ περισσότερους λόγους. Εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε τώρα στον επόμενο κύκλο και λίγο μετά το Μεσοπόλεμο, να πάμε στα χρόνια της κατοχής, της αντίστασης, στα μεταπολεμικά χρόνια και να δούμε πώς χρησιμοποιείται και πώς μεταλλάσσεται ακόμα ο αντικομμουνισμός και να βλέπαμε επίσης το αντικομμουνισμός, παρόλο που ερίδεται επί της πραγματικότητας, όπως λέγανε οι νομικοί, πατάει στην πραγματικότητα, απ' την άλλη είναι και μια κατασκευή που αυτονομείται, που έχει τη δική του λειτουργικότητα, που εργαλειοποιείται. Και θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Κωστή, αντιστρόφως. Εντάξει, αλλά ξέρουμε όλοι ότι ο ειδικός εδώ πέρα, γι' αυτά είναι ο Μενέλαος, έτσι, οπότε εγώ θα κάνω πολύ σύντομα σχόλια. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι ο αντικομμουνισμός παγκοσμίως υφίσταται μια μεγάλη μεταβολή στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί ακριβώς υποχωρεί στο όνομα της κοινής αντιφασιστικής προσπάθειας. Δηλαδή αυτό το αντικομμουνιστικό φορτίο της προηγούμενης περίοδου, παγκοσμίως μιλάω, μένει τώρα, δεν συζητάω για την Ελλάδα, υποχωρεί γιατί οι δυτικές δημοκρατίες, οι φιλελεύθερες δημοκρατίες που ένιωσαν αυτή την απειλή στο Μεσοπόλεμο, αναγκάζονται σε ένα νέο τύπου συμβιβασμό, αναγορεύοντας τη Σοβιετική Ένωση σε συμμαχική χώρα. Αυτό είναι μια ματιά μεταβολή ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία σε μικρότερο βαθμό, γιατί παράγει μια νέα ισορροπία. Ο αντικομμουνισμός υποχωρεί και ο αντιφασισμός γίνεται, αν θέλετε, η νέα κοινή γλώσσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα, όπως ξέρουμε από την ελληνική περίπτωση, αυτή η εξίσωση περιπλέκεται σε κάθε εθνική επικράτεια με διάφορους τρόπους και νομίζω περιπλέκεται επίσης από την ίδια τη μεταβολή του κομμουνισμού. Δηλαδή, οι κομμουνιστές μετά το 1935 και το 7ο συνέδριο της Διεθνούς και τη λογική των λαϊκών μετόπων υποστέλνουν τον στόχο της επαναστατικής μεταβολής
στο όνομα της υπεράσπισης της δημοκρατίας. Και σε πολλές χώρες τα κομμουνιστικά κόμματα ανταγωνίζονται, αν θέλετε, εσωτερικά στην νομιμοφροσύνη υπηρετώντας τους σκοπούς του πολέμου. Δηλαδή οι αποφάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας ή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στις απεργίες στην περίοδο του πολέμου έχει κάτι να μας πει για το πώς ενσωματώνεται το αντιφασιστικό φορτίο ως η απόλυτη προτεραιότητα και άρα οτιδήποτε βλάπτει τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή αν θα παραχθεί ένα ζευγάρι λιγότερο αρβίλες σε ένα εργοστάσιο, είναι εχθρός της Σοβιετικής πατρίδας. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κομμουνιστές και τροφοδοτεί τον αντικομμουνισμό είναι η αφιταλάντευσή τους απέναντι στο ζήτημα της κατάληψης της πολιτικής εξουσίας. Αυτό λέει το αμερικάνικο τραγούδι με άλλο context που λέει «What are we fighting for?» απασχολεί πάρα πολύ και το κομμουνιστικό κίνημα στα χρόνια της κατοχής. Ποιο είναι το απόλυτο όριο των προσπαθειών μας? Και νομίζω από την ειδική μου άποψη αυτό είναι και το κεντρικό στοιχείο, αν θέλετε, της ελληνικής δεκαετίας του 40. Ποιο είναι δηλαδή ο στρατηγικός, ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος, ποιο είναι το σημείο θράψης της αντιφασιστικής ενότητας, πώς η προτεραιότητα της συνέχισης του πολέμου βρίσκεται, αν θέλετε, σε μια διαρκή σύγκρουση με τις τάσεις ανυπακοής, τα επαναστατικά ρεύματα, την ταξική βία, που όπως ας πούμε μας περιέγραψε ο Μενέλος για τον βιβλίο του για τον Δεκέμβριο του 1944 εμφανίζονται στο προσκήνιο. Υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και θα το επιστρατεύσω εδώ και θα κλείσω μετά με τον αντικομμουνισμό, αλλά θεωρώ ότι πάντα ο αντικομμουνισμός πρέπει να τον καταλαβαίνουμε σε συνάρτηση με τον κομμουνισμό από τις αναμνήσεις του Χορχέ Σεμπρούν, ο οποίος είναι Ισπανός, μαχητής της γαλλικής αντίστασης, ο πατέρας του πρόξενος της Ισπανικής Δημοκρατίας στα χρόνια του εμφυλίου. Τον Πιτσιρικά Σεμπρούν τον συλλαμβάνουν και τον στέλνουν στον Μπούχενβάλτ. Ίσως έχετε διαβάσει, είναι αυτό το «Τι ωραία Κυριακή». Νομίζω είναι κατά γνώμη μου το ωραιότερο βιβλίο του 20ου αιώνα. Και στον Μπούχενβάλτ εκεί σώνεται, γιατί δεν ξέρω, οι παλιοί κομμουνιστές διοικούν το στρατόπεδο και είναι όλο το βιβλίο. Είναι αυτή η εθική αναμέτρηση του κομμουνιστή που λέει: «Μήπως εν τέλει και εγώ σώθηκα, είμαι συνένοχος, γιατί το δικό μου όνομα μπήκε για να πάω σε ένα γραφείο και ένας ανώνυμος αριθμός ενός άλλου πήγε στο απόσπασμα που οδηγεί στο θάνατο». Και κάποια στιγμή ακούν τις ειδήσεις από τα Δεκεμβριανά και ένας παλιός κομμουνιστής Γερμανός που είναι εκεί από τη δεκαετία του 30, το γερμανικό ραδιόφωνο λέει: «Οι κομμουνιστές σφάζονται με τους Βρετανούς». Και λέει αυτός, άρα η ποια συμμαχική εννοείται. Και λέει αυτός: «Αυτή η ελληνική ιστορία, τι κάτω ιστορία, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Τι κάνουμε την κίνηση?» Ο αντικομμουνισμός στην Ελλάδα πατάει, νομίζω, η ιστορική του συγκρότηση μετά τον πόλεμο, πατάει σε αυτό το παράδοξο. Δηλαδή τη λογική ότι εδώ έχουμε ένα κίνημα επαναστατικό εν τέλει, το οποίο αποσκοπεί στη διάλυση της συμμαχικής ενότητας. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε παγκόσμιο παράδειγμα του αντικομμουνιστικού αγώνα και γένεση, σημείο γένεσης και στην φιλελεύθερη σκέψη της θεωρίας του ολοκληρωτισμού, το δόγμα Τρούμαν κτλ. Και ταυτόχρονα στηρίζεται σε ένα πάρα πολύ πεισματάρικο και θέλω και την γνώμη του Μενέλο πάνω σε αυτό, ζήτημα του ανέφερε και ο Στρατής, το ζήτημα της απόσπασης τμήματος της ελληνικής επικράτειας. Που νομίζω είναι ένα μεγάλο αποθυμένο στη συζήτηση και της ελληνικής αριστεράς και της κομμουνιστικής αριστεράς, γιατί φέρνει αυτή την αμηχανία της σχέσης του κομμουνισμού με το έθνος. Δηλαδή ο εμφύλιος στην ουσία κληροδοτεί δύο κατοπτρικά σχήματα που ο κομμουνισμός και ο κομμουνισμός ανταγωνίζονται για το ποιος εκφράζει την αυθεντική έκφραση της ελληνικότητας. Δηλαδή αν ακούσει κανείς τις εκπομπές που κάνουν οι άλλοι πάνω στο Βουκουρέστι, τι λένε, η προδοτική κυβέρνηση των Αθηνών, υποταγμένη στους υπεριαλιστές, εκχωρεί τα εθνικά μας συμφέροντα, Κύπρος και τα μυαλά στον μπλέντερ. Οι άλλοι πάνω κάτω ξέρουμε τι λένε, οι κομμουνιστές επιχείρησαν την απόσπαση τμήματος της ελληνικής επικράτειας κτλ. Η αριστερά, με τα πολιτευτικά και οι διανοητές της και οι ιστορικοί της,
απόδυσε το ζήτημα της κατάληψης της εξουσίας και της απόσπασης τμήματος επικράτειας. Γιατί ακριβώς έπρεπε να έρθει σε αναμέτρηση με κάτι που φάνταζε σαν να ήταν η νομιμοποίηση, δείξω ότι και κάποιοι κάποιες φορές σκέφτεσαι ότι ο καρπός αυτή τη στιγμή αυτό μας λέει, του αντικομμουνισμού. Αλλά κάπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πάνω σε αυτά τα συστήματα. Δηλαδή η στρατιωτική επιχείρηση κατάληψης της Χόνιτσας για τη δημιουργία μιας πρωτεύουσας, ενός υβριδικού κράτους, εν τέλει τι είναι. Είναι προσπάθεια, όπως έγραφε ξέρω κάποτε ο Ηλιού, στην τότε πρωτοπόρα δουλειά του, διαπραγμάτευση με το κράτος των Αθηνών για ένα νέο, ας πούμε, μεταπολεμικό συμβόλαιο. Είναι μια βαθιά ρογμή στην εθνική επικράτεια, η οποία σε άλλες γεωγραφίες συντελείται, βλέπετε ωραία, αμέσως μετά, μέσα από τη γεωγραφική κατάτμιση του ενιαίου γεωγραφικού χώρου. Άρα, ο αντικομμουνισμός υπήρξε μια καταπιεστική πολιτική, μια πολιτική η οποία υπήρξε άδικη, γιατί στην ουσία ονόμαζε κομμουνιστικό οτιδήποτε ήταν έστω και ελαφρώς ενδιαφέρον μετά το 1949-50 και η δουλειά του στρατή που θα βγει σε λίγο καιρό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε επίσης πόσο περίπλοκη είναι αυτή η ιστορία. Αλλά ο ελληνικός αντικομμουνισμός έχει να προσκομίσει και στην παγκόσμια διπλωματική σκηνή και στην εθνική επικράτεια ένα πολύ βασικό ιδρυτικό, αν θέλετε, κάποιοι θα το πείτε μύθο ή γεγονός, που είναι η εμπειρία του ελληνικού εμφυλίου. Ο κομμουνισμός, δηλαδή ως εχθρός του έθνους, τη στιγμή που ο κομμουνισμός διεκδικεί, αντίθετα, να είναι ο αυθεντικός εκφραστής του έθνους που πλέον ταυτίζεται με την έννοια του λαού. Θα προσπαθήσω να κρατηθώ μακριά από τον πειρασμό να συζητήσω πολλά ωραία πράγματα που λέω. Κωστής, γιατί πρέπει να με... Να πω κάποια άλλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, εστιάζω κάπου άλλο. Εντάξει, θα πεις, ήταν απόσπαση εθνικής επικράτειας, κύριε Πάνο μου, ή όχι? Ναι, ήταν, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μας βοηθά να κατανοήσουμε. Δηλαδή να δούμε λίγο από μια άλλη κάμερα την πραγματικότητα, την ιστορική πραγματικότητα τότε. Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά το ελληνικό κράτος για να αντιμετωπίσει τους κομμουνιστές την περίοδο του Μεσοπολέμου, από τη στιγμή που ένα, ήταν ένας σημαντικός εχθρός για το ίδιο το καθεστώς και δεύτερον, είναι ένα κράτος όπως το είπες εξαιρετικά ανασφαλές. Ας σκεφτούμε λίγο ότι από το 1922, μην πάω πιο πίσω, είναι και πιο πίσω, αλλά ας το πιάσουμε το 1922, που επανιδρύεται το ελληνικό κράτος, γιατί αυτά που φέρνουν η Βαλκανική, ο πρώτος παγκόσμιος και μας κάνουμε ένα κλείσιμο ενός κύκλου το 1922 με την κρατιωτική καταστροφή, ουσιαστικά επανιδρύουν ένα κράτος. Η Ελλάδα του 1922 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 1912. Οπότε, είναι ένα εξαιρετικά ανασφαλές κράτος, γιατί μέχρι και το τέλος του εμφυλίου δεν έχει καταφέρει να εδραιώσει ουσιαστικά με κάποιες μικρές αναλαβές την εξουσία του. Δεν έχει μια καθαρή εξουσία. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εκλογές του 28 που δίνουν ένα μεγάλο καθαρό, μια καθαρή κυβέρνηση στον Βενιζέλ, όμως έρχεται η οικονομική κρίση του 29 και το όλο το κρατικό αυτό οικοδόμημα αρχίζει και έχει πολύ έντονους τριγμούς και μας φτάνει στη χρεοκοπία του 1932, την οποία δεν την έχουμε δει σχεδόν καθόλου, για να δούμε, να εξηγήσουμε λίγο και την άνοδο του Μεταξά στην εξουσία και τη δικτατορία, την καυτή πατάτα της χρεοκοπίας που την πέταραν οι βενιζελικοί στους αντιβενιζελικούς, η εξουσία γίνεται πολύ καυτή σε περίοδο της χρεοκοπίας. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας αυτό για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το παρελθόν. Το ανασφαλές κράτος. Το κράτος είναι ανασφαλές, συνεπώς έχουμε υπέρμετρη αντίδραση απέναντι στον πολιτικό εσωτερικό εχθρό. Ίσως μια αντίδραση, όχι ίσως, σίγουρα μια αντίδραση που δεν θα την είχε ένα κράτος που θα
αισθανόταν ότι πατά καλύτερα στα πόδια του και κυρίως ότι είναι νομιμοποιημένο στη συνειδήση των πολιτών. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το ζήτημα της νομιμοποίησης, το οποίο ιδίως στην περίοδο της κατοχής τίθεται σε πλήρη αφισβήτηση. Θα μας βοηθήσει επίσης, αν καταλάβουμε, λέμε τώρα για την περίοδο, για τη δεκαετία του 40, ναι, είναι πολύ κρίσιμη, αλλά αν δούμε τον αντικομμουνισμό, όχι μόνο κοιτώντας τη δεκαετία του 40, γιατί ο αντικομμουνισμός, ο κρατικός αντικομμουνισμός, είναι κάτι το οποίο αρχίζει και συγκροτείται πολύ νωρίτερα και μετασχηματίζεται μες στον χρόνο. Εδώ εντελώς τυπικά να πω ότι ο πρώτος αμυγός αντικομμουνιστικός νόμος, το περίφημο ιδιώνυμο, είναι της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1929. Η υπηρεσία που είναι ο πιο σκληρός διώκτης των κομμουνιστών, η ειδική ασφάλεια, ιδρύεται από το Βενιζέλο. Είναι καινοτομίες αυτές του Βενιζέλου. Μεταρρυθμίσεις, όπως τα λέμε. Λοιπόν, ιδρύεται από τον Βενιζέλο το 1929. Το νομοθετικό λοιπόν πλαίσιο που έρχεται να οχυρώσει το αστικό καθεστώς απέναντι στο κομμουνιστικό κίνδυνο υπάρχει. Κωδικοποιείται πλήρως το 1929, υπάρχει και νωρίτερα. Αλλά είναι νομοθετικά σημείο τομής το 1929 και από εκεί και μετά αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα το χρησιμοποιήσουν μετασχηματίζοντάς το προς το πιο αυστηρό οι επόμενες κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση Τσαρδάρη και μετά η δικτατορία του Μεταξά. Και πάνω σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα έρθουν να πατήσουν και οι τρεις κατοχικές δοσυλλογικές κυβερνήσεις. Είναι αυτές που θα χρησιμοποιήσουν πέρα από το νομικό κομμάτι, γιατί είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε ξένη στρατιωτική κατοχή, αλλά τα ελληνικά δικαστήρια και οι υπηρεσίες ασφαλείας λειτουργούν κανονικά κυνηγώντας κομμουνιστές. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος που έχει οριστεί από το ιδιώνυμο του 1929. Όταν ο Αλέξανδρος Λάβου οδηγείται στα δικαστήρια το 1945, λέει: εγώ δεν έκανα, δεν παρανόμησα, δεν καταλαβαίνω γιατί με έχετε εδώ. Εγώ εφάρμοσα τον νόμο ότι είπα τους κομμουνιστές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δούμε με τη λογική με την οποία λειτουργούσε το αντικομμουνιστικό κράτος που πολύ καν σε σπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Οπότε, ένα είναι αυτό που μας βοηθά να δούμε τη νομική διάσταση, γιατί η νομική ποτέ δεν είναι μόνο νομική, είναι διοικητική και διαποτίζει όλο τον κρατικό μηχανισμό. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι αστυνομικοί, οι χωροφύλακες, οι δικαστές επίσης, μέσα στην κατοχή κάναν αυτό που ξέραν να κάνουν από πριν. Ναι, έχουμε μια καινούργια κατάσταση, είναι ξένη στρατιωτική κατοχή, αλλά αυτοί οι άνθρωποι συνέχιζαν να κάνουν αυτό που γνώριζαν από πριν και δεν έβλεπαν πολλοί από αυτούς ή δεν ήθελαν να δουν ότι αυτό είναι η συνεργασία με τον κατακτητή. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ιδίως την τελευταία κυβέρνηση, την κυβέρνηση Ράλη, ο αντικομμουνισμός γίνεται όχι η κεντρική πολιτική, η μοναδική πολιτική. Γιατί η κεντρική πολιτική ήταν και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μέσα από αυτή την οπτική μπορούμε να κατανοήσουμε πράγματα κατανόητα, ίσως για κάποιον. Δηλαδή, έχουμε φυλακισμένους τους προπολεμικούς κομμουνιστές, μπαίνουν οι Γερμανοί και το ελληνικό κράτος τους παραδίδει στους Γερμανούς. Δηλαδή, προσέξτε, όχι ο Τσολάκογλου, δεν έχει συγκροτηθεί η δοσυλλογική κυβέρνηση Τσολάκογλου. Είναι η κυβέρνηση του Σουδερού, που έχει διατηρήσει στη θέση του Υπουργού Ασφαλείας τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη, το δεξί χέρι, το πολύ δεξί χέρι του δικτάτορα Μεταξά, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα εδώ τι έχουμε, την ελληνική κυβέρνηση να παραδίδει τον εσωτερικό πολιτικό αντίπαλο στον ξένο στρατιωτικό κατακτητή. Δηλαδή, αυτό λέω αν είναι μια συνεισφορά μου στη συζήτηση για το πότε ξεσπά ο εμφύλιος, αν ξεσπά το 43 ή το 46, εγώ θα έβλεπα μια αφετηρία, σίγουρα ένα στοιχείο που μας δίνει μια αφετηρία, τον Απρίλιο του 1941, όταν παραδίδει σε όλο το πολιτικό γραφείο, όλη την Κεντρική Επιτροπή, το Γενικό Γραμματέα και 2.000 στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος στους Εθνικοσοσιαλιστές Γερμανούς, εμένα μου μυρίζει φίλος πόλεμος, αν καταφέρουν να επιβιώσουν μετά τη γερμανική κατοχή. Οπότε, νομίζω ότι μας βοηθά πολύ να δούμε τέτοιες σημαντικές έννοιες αντικομμουνισμός, κράτος, κρατικός αντικομμουνισμός ή την δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος στα χρόνια της κατοχής
πέρα από τις χειρουργικές επεμβάσεις που στην επιστήμη της ιστορίας δεν γίνονται, του πότε ξεκινάει η κατοχή και πότε τελειώνει. Πρέπει να κάνουμε ένα zoom out για να μπορέσουμε να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, και η μεγαλύτερη εικόνα είναι αυτή που μπορεί να μας δώσει το επιστημονικό ιστορικό αφήγημα, που θα μπορέσουμε να, μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα να καταλάβουμε το αφήγημα του ΚΚΕ, το αφήγημα της δεξιάς, το αφήγημα των διακονούντων της αριστεράς, αυτά που μας έλεγε ο παππούς μας, η γιαγιά μας. Θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα αφηγήματα, αλλά έχοντας τη μεγάλη εικόνα, το μεγάλο πλαίσιο μπροστά μας. Και κάτι, ένα σχόλιο σε αυτό που είπε κλείνοντας ο Κωστής. Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο στρατηγικό στόχος για το κομμουνιστικό κίνημα στη δεκαετία του 40. Είναι σαν να πατάει συνέχεια σε δύο βάρκες, μην πω και τρεις και παραπάνω. Και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με την αλλαγή που έγινε ήδη στη δεκαετία του 30 στο διεθνές κίνημα, τον παραμερισμό της επαναστατικής διαδικασίας. Δηλαδή, έχουμε και άλλωστε μέσα στα χρόνια του πολέμου τη διάλυση της διεθνούς, αλλά η διεθνής, όπως μας το δείχνει ο Κωστής στο βιβλίο του πολύ καλά, ο Στάλιν την είχε αφοπλίσει ουσιαστικά νωρίτερα, πριν καν κηρυχθεί ο πόλεμος. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν το πώς περνάμε από το διεθνιστικό, από τη διεθνιστική λογική της επανάστασης στην εθνικοποίησή της. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε αυτό το μπέρδεμα, αυτή τη σύγχυση. Τι πάμε να κάνουμε εμείς εδώ, μιλάω για το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα. Μία σύγχυση που γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, δεδομένου ότι όταν ιδρύθηκε το ΕΑΜ, δεν πιστεύω ότι κανένας περίμενε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα που έγινε. Οπότε έχεις και μία άλλη παράμετρο. Δεν μπορούσες να ελέγξεις ένα λαϊκό παράγοντα, ο οποίος ήταν έτοιμος να κάνει την εξέγερση επανάσταση, γιατί η εξέγερση υπήρχε, να κάνει την εξέγερση επανάσταση. Εκεί λοιπόν ήταν η σύγχυση της ηγεσίας, και εδώ πρέπει να δούμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα που έρχονται από το Μεσοπόλεμο. Αυτό το κόμπλεξ απέναντι στην εξουσία, αυτή η φοβία απέναντι στην εξουσία, ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ την εξουσία στα χέρια τους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα την αφήσω εδώ, τη βάζω απλά σε ένα ζήτημα. Επειδή ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμουν, παρά τις πυκνές τοποθετήσεις, θα κάνω μόνο ένα σχόλιο. Θα πω ότι ο αντικομουνισμός, νομίζω, στη διάρκεια του ελληνικού 20ου αιώνα, κάποια στιγμή αυτονομείται. Τι θέλω να πω, ότι πλέον χρησιμοποιείται σαν όργανο για να επιβληθούν αυταρχικές πολιτικές ή για να δυσφημιστεί οτιδήποτε αντίπαλο που μπορεί να είναι από τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντονίου το 1917, είναι το Σοβιέτων μαθητών, γράφει ο Εξαρχόπουλος, ή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Παπανούτσου το 1965, αναφέρομαι στην παιδεία. Γενικώς, οι διάφορες μπορεί να είναι φιλελεύθερες αστικές προσπάθειες, θα δυσφημιστούν ως κομμουνιστικές. Έχει την αυτοτελή λειτουργία του πέραν από τον κίνδυνο των υπαρκτών ή μεγεθυμένων του κομμουνισμού. Αλλά επειδή θέλω να έχουμε μια τελευταία ερώτηση, όπως έχουμε συμφωνήσει, για να περάσουμε μετά σε ερωτήσεις και σύντομα στις τοποθετήσεις, νομίζω να προχωρήσουμε. Έχουμε φτάσει κάπου στην κατοχή, στον εμφύλιο 1, να προχωρήσουμε λίγο στο σήμερα, στα επόμενα χρόνια και στον 21ο αιώνα. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι, ο κομμουνισμός σαν εσωτερικός εχθρός, πότε σταματάει? Σταματάει στην Ελλάδα το 1974, θα λέγανε κάποιοι, ή αποδυναμώνεται το 81, το 89, και εν πάση περιπτώσει τον 21ο αιώνα, που νομίζω δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο εσωτερικός εχθρός είναι ο κομμουνισμός. Θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι, τι επιβιώσεις όμως μπορεί να υπάρχουν, τι υποδομές μπορεί να έχει αφήσει θεσμικές ή νοοτροπικές αυτή η παράδοση του κομμουνισμού σαν εσωτερικού εχθρού, και δεύτερον, ποιος είναι, αν είναι ένας ή πολλοί, οι νέοι εσωτερικοί εχθροί των 21ου αιώνα? Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Νομίζω, ναι, το 1974 είναι μια μεγάλη τομή. Από το 1974 και μετά, το
κράτος δεν φοβάται τους κομμουνιστές. Δηλαδή, μιλάμε για την ελληνική περίπτωση. Εντάξει. Δεν φοβάται. Δεν φοβάται με τον τρόπο που φοβόταν πριν. Δεν φοβάται ότι θα έχουμε μια επαναστατική διαδικασία που θα ανατρέψει το αστικό πολιτικό καθεστώς. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, ίσως ο πιο ασφαλής τρόπος για να μην φοβούνται τους κομμουνιστές είναι να νομιμοποιήσουν το κομμουνιστικό κόμμα. Το κάνει ο Καραμαλής και είναι μια από τις βασικές και τις βασικότερες παράμετρους σταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος μαζί βέβαια με την κατάργηση της βασιλείας. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη σχέση κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα και θεσμού βασιλείας. Η δεξιά πλευρά θα μπορούσε να πει ότι ο σταθεροποιητικός παράγοντας στην ελληνική πολιτική ζωή είναι κομμουνιστές. Η αριστερή πλευρά θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι ο βασικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας είναι βασιλιάς. Τουλάχιστον στον 20ο αιώνα. Νομίζω λοιπόν το 1974 ανοίγει μια καινούρια φάση όπου οι κομμουνιστές δεν είναι επικίνδυνοι με τον τρόπο που ήταν πριν γίνει παράνομο το Δεκέμβριο του 1947, αν θυμάμαι καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και σαφώς αλλάζει η σχέση με την οποία και ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος αλλά και η ελληνική κοινωνία βλέπει τους κομμουνιστές και βέβαια έχουμε και πολλούς, δεν υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα, έχει διασπαστεί το 1968, έχουμε διαφορετικές εκδοχές, έχουμε μια πολυφωνία που δεν είχαμε ίσως στο παρελθόν γύρω από αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα να δούμε, ωραία, μετά το 1974 ή ίσως ακόμη πιο ξεκάθαρα, μετά από τη δεκαετία του 90 και μετά, τι απειλεί, τι είναι εσωτερικός εχθρός. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο, ήταν το μονοπόλιο που είχαν οι κομμουνιστές μέχρι τότε. Αλλά βλέπουμε ότι και όσο ερχόμαστε και προς τις μέρες μας, ότι υπάρχουν πολλοί εχθροί, εσωτερικοί εχθροί, που μπορεί να παίρνουν την μορφή διάφορων κινημάτων που δεν συντονίζονται πλέον από ένα κομμουνιστικό κόμμα. Δεν έχουμε αυτό το μοτίβο που είχαμε παλιότερα. Ένα κομμουνιστικό κόμμα πολιτικό νου και οργανωτικό νου όλων των εξεγερσιακών επαναστατικών διαδικασιών. Βλέπουμε να έχουμε, ιδίως από τη δεκαετία των 90 και μετά, μία πληθώρα κινημάτων τα οποία δεν έχουν αυτή την οργανωτική δομή. Είναι πολύ πιο δημοκρατικά, μιλάνε για πολύ μεγαλύτερη γκάμα δικαιωμάτων και διεκδικούν μια μεγαλύτερη γκάμα δικαιωμάτων και ζουν με διαφορετικό τρόπο. Οπότε νομίζω ότι σε αυτά πλέον, και έχοντας και σαν δεδομένη την αποδυνάμωση, την πολιτική αποδυνάμωση των κομμουνιστικών κομμάτων, παγκοσμίως, πλέον σε αυτά τα κινήματα βλέπει όχι μόνο το ελληνικό κράτος, αλλά πολλά κράτη, τον εσωτερικό εχθρό και τον κίνδυνο μιας, όχι ανατροπής, αλλά αφισβήτησης της κυριαρχίας του αστικού καθεστώτος. Γιατί πλέον νομίζω ότι εκεί πέρα βρισκόμαστε. Το ζήτημα δεν είναι η ανατροπή του καθεστώτος όπως ήταν παλιότερα, αλλά η πιθανότητα να αμφισβητηθεί η κυριαρχία των φιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο, αλλά νομίζω όχι πλέον μόνο στον δυτικό κόσμο. Οπότε νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει κυρίως να δούμε τον σύγχρονο εσωτερικό εχθρό και να δούμε βέβαια, σε αυτό μας βοηθά και πολύ, αν δούμε τις μεγάλες διαμάχες που γίνονται στα social media, σε θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως γύρω από τα δικαιώματα, τον ειρωνικό χαρακτήρα που έχει πάρει έννοια δικαιωματιστής, και να δούμε εδώ κάποιες ίσως κοινά στερεότυπα, αυτός ή αυτή ή αυτό που διεκδικεί σήμερα τα δικαιώματά του, όσο λίγο ανδροπρεπές είναι, ήταν μια κατηγορία για τους μεσοπολεμικούς κομμουνιστές και ακόμη αμέσως μετά την Επανάσταση και ακόμη και του 19ου αιώνα. Δεν είναι ιδιαίτερα ανδροπρεπής ότι είναι διανοούμενοι, φοράνε γυαλιά, δεν είναι μάχημοι, δεν είναι μάτσο. Η φιλολογία υπάρχει από τότε, δεν είναι
τόσο καινούργια. Απλά είναι μια φιλολογία που επανέρχεται με, με καινούργιους όρους ίσως κτλ. Είναι μια, ρητορική που επανέρχεται για να δυσφημίσει και να απαξιώσει τους ανθρώπους που διεκδικούν ορατότητα στην σύγχρονη φιλελεύθερη Ελλάδα. Ναι, έχετε. Ωραία. Συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο Μενέλαος. Νομίζω ότι μετά το 1974 έχουμε μια διπλή πορεία εθνικοποίησης. Δηλαδή, από τη μία, η εμπειρία της δικτατορίας πληροδοτεί σε αυτό που θα λέγαμε πολιτική δεξιά την αίσθηση ενός μαθήματος, αλλά την ίδια στιγμή, και το εκεί νομίζω είναι το πιο κρίσιμο, το ίδιο το κομμουνιστικό κίνημα έχει κάνει γρήγορα βήματα για την εθνικοποίησή του με έναν παράδοξο τρόπο, γιατί αυτή είναι η απάντηση, αν θέλετε, μετά την κρίση της δεκαετίας του 50 και της κρίσης του σταλινισμού, της λογικής, ότι έχουμε ένα παγκόσμιο κόμμα της Επανάστασης ή ένα παγκόσμιο και αναγνωρισμένο κέντρο. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει μετά το 1956 είναι ένας εκδημοκρατισμός και μια διεκδίκηση του εθνικού δρόμου προς το σοσιαλισμό σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικό τρόπο, αλλά και ο Τσαουσέσκου αυτό λέει ότι θέλει να κάνει. Και η Βόρεια Κορέα αυτό λέει ότι θέλει να κάνει. Ο Κιμ Ιλ, ποιος ήταν, ο Γιώργος. Πες το 56, γιατί το 56. Τι εννοείς? Γιατί μετά το 56. Μετά τις εννοείς τις αποκαλύψεις του. Ναι, αυτό γιατί... Ναι, δηλαδή μετά, στην ουσία μετά την αίσθηση ότι, ότι στη Σοβιετική Ένωση συντελείται αυτή ο θάνατος του Στάλιν, η επέμβαση στρατιωτική στο Σουέζ, τα αντιαπτυχιακά κινήματα και οι αποκαλύψεις του εγκληματικού παρελθόντος εντός ή εκτός εισαγωγικών, διαλέξτε εσείς ό,τι θέλετε, του Στάλιν νομιμοποιούν την αίσθηση στους κομμουνιστές ότι πρώτον α, κάτι πάει στραβά, β, υπάρχει άλλος δρόμος για την πολιτική μας, που είναι η εθνικοποίηση. Συνήθως προσέχουμε το ιταλικό παράδειγμα, γιατί μας είναι πιο συγγενές, μπορώ να το πω, λόγω της δυτικής δημοκρατίας. Αλλά η ιδέα του εθνικού δρόμου στο σοσιαλισμό είναι πλανητική. Άρα υπάρχει μια πορεία εθνικοποίησης που και στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα είναι πολύ σημαντική. Θεμελιώνεται στη δικτατορία, αν δει κανείς και το συνέδριο της επεξεργασίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είναι αυτό το ωραίο παράδοξο που είναι ο στόχος εμπρός για μια νέα δημοκρατία. Βλέπει θεωρητικά ο Καραμαλής και λέει: α, καλή ιδέα, τι να το ονομάσει αυτό το κόμμα. Τι θέλω να πω. Υπάρχει η επιθυμία των κομμουνιστών να ενταχθούν στην οικογένεια του έθνους, μην αμφισβητώντας το με τον τρόπο που ιστορικά είχαν κάνει και λόγω και των ιστορικών διώξεων του παρελθόντος. Αυτό το διάβημα μορφοποιείται, ξεκινάει το 1974 και πολύ συχνά αυτοί οι οποίοι νιώθουν ότι χάνουν είναι οι αντικομμουνιστές. Δηλαδή είναι συγκινητική η προσπάθεια του αντικομμουνιστικού κράτους να παρουσιάσει τον και της άκρας δεξιάς να παρουσιάσει τον Καραμαλή ως προδότη, επειδή νομιμοποιεί το ΚΚΕ και επιτρέπει τους μαρξιστές του ΠΑΣΟΚ κτλ. Κτλ. Να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δηλαδή έχουμε θεσμικές επιβιώσεις οι οποίες όλο και περισσότερο είναι σαν να είναι σε θέσεις άμυνας και τελικά καταλήγουν στην εξουσία δεν ξέρω του τύπου στο στρατό που ξέρω τη μωρία να φαντάρω γιατί διαβάζει μια εφημερίδα κτλ. Κτλ. Δεν υποτιμώ τον αντικομμουνισμό του 1974-85. Τα σχέδια για πραξικοπήματα, τα διάφορους στρατιωτικούς κύκλους, αστυνομικούς κύκλους, τα γονίδια, παρακολουθήσεις πολιτών, όλα αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν γιατί το κράτος, όπως πολύ ωραία είπε ο Μενέλαος, δεν είναι διακόπτης. Έχει θεσμικές συνέχειες και αδράνειες και αντοχές. Αλλά σίγουρα δεν είναι προτεραιότητα η καταπολέμηση του κομμουνισμού, γιατί και το ίδιο το κομμουνιστικό κίνημα σε όλες τις εκδοχές, σε διάφορες στιγμές αναμέτρησης με την αστική κυριαρχία, έχει επιλέξει το συμβιβασμό με τελικό, αν θέλετε, σταθμό σε αυτή την πορεία συμβασμού, αλλά αυτό είναι πολιτικό σχόλιο της κυβέρνησης του 1989. Ποιος είναι ο εσωτερικός εχθρός? Συμφωνώ με τον Μενέλαο ότι σε μεγάλο βαθμό τα κινήματα, αν δει κανείς την ομιλία του Σαμαρά της προάλλης στο Πολεμικό Μουσείο, είναι μια κραυγή ενάντια στην αλλαγή της Ευρώπης και από έναν εσωτερικό εχθρό που είναι ο αντιδικαιωματισμός, το woke culture, κτλ. Είναι ένας εσωτερικός εχθρός
Γιατί υπονομεύει την οικογένεια, έλεγε και την πατρίδα με τον τρόπο που έλεγε και ο Βενιζέλος του καημένου του 28. Ο άλλος εχθρός, ο αόρατος και ορατός εχθρός, είναι ο κόσμος των μεταναστών και των μεταναστριών μετά το 1990. Και εκεί κατά τη γνώμη μου είναι και εντυπωσιακή η αδυναμία της αριστεράς σε όλες τις μορφές επαναστατικής και ρεφορμιστικής να αναμετρηθεί με αυτό το νέο δεδομένο της μεταβολής της σύνθεσης της ελληνικής, πείτε το παραδοσιακά, εργατικής τάξης μέσα από την έλευση των μεταναστών και των μεταναστριών. Αν σκεφτείτε, όλος ο λόγος περί εσωτερικού εχθρού μετά το 1990 είναι στην αρχή φυσικά η αλλανική μετανάστευση και στη συνέχεια οι προσφυγικές κινήσεις που τι εμφανίζονται, εμφανίζονται ως εξωτερικοί εχθροί, οι οποίοι διεισδύουν στο εσωτερικό, και εδώ είναι, και κλείνω με αυτό, η παλιά, εκεί βλέπει κανείς τη μεγάλη θεσμική ανασφάλεια του ελληνικού κράτους. Οι έθνοι ότι μπορούν να συνδεθούν με την ανακίνηση μειονοτικών ζητημάτων απόσπασης πάλι της επικράτειας. Δηλαδή όλη αυτή η ρητορική ότι οι μουσουλμάνοι, εκτός από όλα τα άλλα, η παρουσία τους στην Ελλάδα θα λειτουργήσει ως πολιτικός κριός, γιατί η Ελλάδα, μεταξύ άλλων, έχει μουσουλμανική μειονότητα. Οι παλιές φοβίες της δεκαετίας του 1990, ότι μήπως η έλευση των Αλβανών μεταναστών και μεταναστριών, εκτός από όλα τα άλλα, μήπως γίνει εργαλείο ανακοίνησης τσάμικου κτλ. Δείχνει, με έναν παράξενο τρόπο, νοοτροπίες, βαθιές εμπεδομένες κοινοτροπίες, τα ζητήματα ταμπού, όπως είναι τα μειονοτικά, αυτός η ανασφάλεια η δομική ενός κράτους που μπορεί στα χρόνια του Σιμίτη να ήταν η ισχυρή Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα αυτή η ισχυρή Ελλάδα ήταν ένιωσε τόσο ισχυρή που φοβόταν διαρκώς τους γύρω της, κάπου να συναντιούνται και στο πρόσωπο του μεταναστευτικού πληθυσμού ο εξωτερικός εχθρός καθημερινά να έχει μετατραπεί σε εσωτερικό. Χωρίς όμως, και δανείζομαι εδώ περίπου αυτό που είπε ο Μενέλος, χωρίς πολύ συχνά το χώρο της πολιτικής έκφρασης, της πολιτικής οργάνωσης και της διεκδίκησης μιας μεταβολής που θα μετατρέψει, αν θέλετε, αυτές τις φοβικές νοοτροπίες σε ένα πραγματικό πανικό, όπως ίσως για μοναδική φορά έζησε η δικιά μας γενιά στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, της αίσθηση δηλαδή ότι μπορεί να γίνει και κάτι κοσμογονικό σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω και με τον Μενέλο και με τον Κωστή ότι αν υπάρχει ένας εχθρός μετά το 1990 με διάφορες μεταλλαγές είναι μετανάστες, εξωτερικός εχθρός, ο οποίος έρχεται και κουμπώνει με διάφορους εδώ πέρα, μπορεί να είναι είτε οι μειονότητες, είτε οι υποστηρικτές των μεταναστών, είτε οι μετανάστες, ο οποίος κάποιος ενορκιστρώνει, ο Ερντογάν συνήθως, και αυτό πατάει και σε αδράνειες και σε αρχαϊκότητες και σε νοοτροπίες. Και θα πω μια κουβέντα μόνο. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ιδιοκτησία είναι ο κοινός κορμός, αν το σκεφτείτε, και της ελληνικής δεξιάς και της ελληνικής ακροδεξιάς, με την προσθήκη του αντισημιτισμού στην περίπτωση της ακροδεξιάς, αλλά δεν είναι κάτι άλλο ποιοτικά διαφορετικό, και της εθνικής ιδεολογίας. Και αυτό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό, αν και μπορεί να μην είναι το ίδιο κραυγαλαίο, μας εξηγεί νομίζω γιατί η Χρυσή Αυγή μπόρεσε αρκετά εύκολα εκτός όλων των άλλων, δηλαδή την κοινωνική της διάσταση, να βρει απήχηση στην αστυνομία, στα σώματα ασφαλείας γενικότερα, στη δικαστική εξουσίαση, μέσα στο καθεστώς. Σταματάω εδώ πέρα. Νομίζω να δώσω το λόγο τώρα σε εσάς να γίνουν και ερωτήσεις και τοποθετήσεις, σύντομες όμως. Δεν θα απαντάνε, όπως έχουν πει οι μιλητές, μία προς μία, αλλά θα μαζέψουν κάποιες ερωτήσεις και θα γίνουν κάποιες φορές. Οπότε, όποιος όποια θέλει να ρωτήσει για μια σύντομη τοποθέτηση και θέλουμε να έρχεται εδώ πέρα. Μη φωνάζει δυνατά. Εγώ το κάποια άλλη ερώτηση, αλλιώς θα δώσω το λόγο στους δύο μιλητές. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, γιατί ήταν πολύ σύντομες στο θέμα. Και δεν ήταν οι απεραντολογίες που μια φορά ακούμε. Ποιος θέλει πρώτος. Το σκέφτεσαι. Τι θες. Πώς θες. Φέρε το. Αυτά τα αναποφάσιστα. Λοιπόν. Βλέπετε, το είπε πριν, ότι σήμερα εδώ να μιλήσουμε για τον αντικομμουνισμό και μιλάμε πάλι για τον κομμουνισμό. Είναι αυτό
είναι, αν θέλετε, μια κυριαρχία της δεξιάς αφήγησης. Η αριστερή ασχολούνται με την, ακόμη με τη λαθολογία, με το τι δεν έκανε σωστά το κομμουνιστικό κόμμα, ποια ήταν τα λάθη του, ποια δεν. Και δεν βλέπουμε όσο θα έπρεπε να βλέπουμε πώς οργανώνεται το αντικομμουνιστικό κράτος και πώς στείνει τη δική του ηγεμονία και αφήγηση, πώς επιβάλλει τη δική του αφήγηση. Αυτό το λέω σαν παρατήρηση, γιατί είναι μια λογική που μας έχει έρθει από παλιά αυτή η λαθολογία, τι δεν έγινε σωστά. Εδώ για τον αντικομμουνισμό θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Εννοείται απλά. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι να βάλουμε την κάμερα και να την γυρίσουμε από, από το κομμουνιστικό κίνημα στους αντικομμουνιστές. Είναι δύσκολο ακόμη και για τον χώρο της αριστεράς. Ταξικός εχθρός, ποιο δεν υπάρχει ταξικός εχθρός. Απλά ξέρετε, πολλές φορές για εμάς αυτά είναι δεδομένα και δεν φτώμαστε να τα ονοματίσουμε. Έχετε δίκιο και βέβαια υπάρχει ταξικός εχθρός. Όχι μόνο στη δεκαετία του 40 και την περίοδο του Μεσοπολέμου και όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού. Τώρα, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα, για να έρθω και στην ερώτηση που έκανε η κυρία, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα κινήθηκε πάντα με αυθιστικό κριτήριο το ταξικό συμφέρον ή εξυπηρέτησε και τα συμφέροντα της Σοβιετικής Ένωσης, πρώτα απ' όλα το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεύτερον, αν θέλετε να το δούμε κυρίως στα χρόνια της κατοχής που κορυφώνεται, δηλαδή στα χρόνια της κατοχής έχουμε ένα μαζικό, πρωτόγνωρο μαζικό, εαμικό κίνημα, δεν είναι αμικός κομμουνιστικό, το οποίο είναι φαίνεται να είναι αποφασισμένο για περισσότερα πράγματα από ό,τι η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Άφησε το ταξικό πρόσωπο έξω, ναι, το ταξικό πρόσωπο πιθανότατα το αφήνει έξω του και αφήνει έξω από αφήνοντας στην άκρη την επαναστατική προοπτική. Είναι η περίφημη αντιπολίτευση που κάνουν τροτσικιστές κατά διάρκεια της δεκαετίας 40 στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει βάλει μια προτεραιότητα να στήσει μια αιωμική συμμαχία και αυτή τη συμμαχία μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης μεγάλης συμμαχίας ενάντια στον φασισμό ήταν η πρώτη του προτεραιότητα. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε μέσα στην συνδετότητά του. Μετά το 1974 αναλάβει ο εσωτερικός εχθρός. Ναι, είναι δεδομένο ότι πάντα υπάρχει βαθιά ριζωμένο στο ελληνικό κράτος ο αντικομμουνισμός. Είναι δεδομένο αυτό. Όμως, το 1974 το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κίνημα, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν διατρέχουν τους κινδύνους που διέτρεχαν πριν το 47 ή στη δεκαετία του 30. Είναι εντελώς διαφορετικό. Έχει αλλάξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο αντικομμουνισμός. Και βέβαια και σήμερα υπάρχει αντικομμουνισμός. Και δεν πιστεύω ότι θα πάψει ποτέ να υπάρχει όσο υπάρχει όχι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και η αριστερά. Αν εμφανίζονται και αλλού στα Βαλκάνια, περιπτώσεις όπου το κίνημα πατάει σε πολλές βάρκες. Εδώ είναι ενδιαφέρον να δούμε, είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα, πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα τις σχέσεις εξάρτησης, το πώς ανασυγκροτούνται οι διεθνείς σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εννοώ. Και τελευταίο χρόνο της κατοχής και μπαίνοντας βέβαια, πριν καν τελειώσει ο πόλεμος, μπαίνοντας στο καινούργιο πεδίο που μας θα μας προκύψει μετά τον πόλεμο, βλέπουμε ότι η περίφημη χάρτα του Ατλαντικού που γράφτηκε το 1941 έμεινε στην χαρτιά. Δεν θα επιλέγανε ελεύθερα οι λαοί το καθεστώς κυβέρνηση που πράγανε μετά τη λήξη του πολέμου. Άρα εδώ πρέπει να δούμε σχέσεις εξάρτησης, αν θέλετε, τις σφαίρες επιρροής που δημιουργούνται, συζητούνται ήδη από το 1944, ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν και Βρετανοί και Σοβιετικοί. Και να δούμε πόσο καθοριστική σημασία είναι αυτή η κατάληξη αυτής της συζήτησης 9 του Οκτώβρη στη Μόσχα, στη συνάντηση Τσόρτσιλ και Στάλιν. Η Ελλάδα είναι η μοναδική βαλκανική χώρα που περνάει στα χέρια στη Βρετανική επιρροή. Αυτό έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει με την, το πάτημα μια πολιτική που πατάει σε δύο βάρκες, γιατί η υπόλοιπα Βαλκάνια έχει λήξει με τον Α ή τον Β τρόπο στη Γιουγκοσλαβία, με τον τεράστιο στρατό του Τίτου έχει λήξει. Δεδομένα,
με σοδάτες, δεν υπάρχει περίπτωση εκεί. Είναι η Ιουγκοσλαβία να πάει από την άλλη πλευρά, άρα εκεί έχουμε πιο ξεκάθαρες πολιτικές. Αν υπάρχει εσωτερικός εχθρός στο εσωτερικό του κομμουνιστικού κινήματος, πολύ ωραία ένωση και βέβαια υπάρχει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ίσως ο πιο σημαντικός εχθρός στο χώρο του κομμουνιστικού κόμματος είναι αυτός ο αριστερός που διαφωνεί ή ο κομμουνιστής που διαφωνεί. Οπότε οι εκαταρρήσεις που έχουν γίνει, οι αιματηρότατες εκαταρρήσεις που έχουν γίνει στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα πιστοποιούν αυτό και αν δείτε εδώ στη δικιά μας περίπτωση είναι χαρακτηριστικό του τι γίνεται στα χρόνια της κατοχής, κυρίως στα Δεκεμβριανά, με τους τροφικιστές. Τέλος, θα σταματήσω την ιστορία των δύο άκρων. Αν σταματήσω τον τριγωνισμό του 1974, σα το είπα πριν, η ιστορία των δύο άκρων έχει πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε και στην ιστορική της εξέλιξη, πότε το εμφανίζεται. Νομίζω στα ελληνικά δεδομένα μπαίνει έτσι με πολύ έντονο τρόπο από τις ομιλίες του Γεωργίου Παπανδρέου, όταν αυτός είναι πρωθυπουργός της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, τα περίφημα αυτά σφάζουν τα τάγματα ασφαλείας, σφάζει ο Ελλάς, και ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας συνετός, λογικός, μεσαίος πολιτικός χώρος που θα αντιμετωπίσει αυτά τα δύο άκρα. Και ναι, θεσμικά γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα μετά το 1981 για να μπορέσει να ενσωματωθεί στο εθνικό αφήγημα το Κομμουνιστικό Κόμμα από ό,τι γίνεται μετά το 1974, αλλά είναι σημείο τομής το 1974 η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Αυτό είναι το σημείο τομής. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω. Θα ξεκινήσω από το σημείο για τον εσωτερικό εχθρό. Εντάξει. Ομολογώντας ότι όταν έγραφα το βιβλίο, τη στιγμή που ένιωσα ότι θα δοκιμάσω ίσως περισσότερο από κάθε άλλο σημείο την αντοχή του αναγνώστη της αναγνώστριας από την πλευρά της αριστεράς, είναι όταν παρατηρούσα ότι την εποχή που μεταξάς φτιάχνει το σύστημα των φακέλων, έτσι παρακολούθηση των κομμουνιστών, είναι ακριβώς η ίδια στιγμή που στη Μόσχα γιγαντώνεται το αρχείο της Κομμουνιστικής Διεθνούς με τους προσωπικούς φακέλους των κομμουνιστών, το οποίο οδηγεί στην βιολογική τους εξόδουση. Άρα δηλαδή το πώς έχουμε στην ουσία μια παράλληλη διαδικασία κατασκευής ή δαιμονοποίησης του εσωτερικού εχθρού, που ακολουθεί αν θέλετε την ίδια τυπολογία ότι ποιος είναι ο εσωτερικός εχθρός, αυτός ο οποίος κατοικεί εντός της οικογένειας και την έχει απαρνηθεί. Δηλαδή αυτός που έχει απαρνηθεί το έθνος, αυτός που έχει απαρνηθεί το κόμμα. Και είναι μια εμπειρία, νομίζω, για το κομμουνιστικό κίνημα πάρα πολύ επώδυνη, αποθυμένη, σε βαθμό, θα έλεγα, χυδαίο μερικές φορές η προσπάθεια δικαιολόγησης της ανθρωποσφαγής των κομμουνιστών του Μεσοπολέμου στο όνομα διάφορων ιστορικών νοτελειών. Άρα ο εσωτερικός εχθρός έχει αυτή τη διάσταση, όπως επίσης ότι ο εσωτερικός εχθρός είναι κυρίως και στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης μετά το 1945, όπου η κατηγορία του πράκτορα της Δύσης είναι αυτή η οποία οδηγεί κομμουνιστές στο απόσπασμα, τις δίκες του ΡΑΙΚ, τις δίκες της ηγεσίας του Ρουμάνικου Κόμματος, τις δίκες του Αλβανικού Κόμματος, τις δίκες όχι μόνο των κομμουνιστών, αλλά και απλών ανθρώπων που δεν ξέρω μπορεί να είχαν το πίσω ότι θα αρέσει λίγο περισσότερο η δυτική μουσική από ό,τι οι μπαλαλάκες. Ο ταξικός εχθρός, κατά την γνώμη μου, το ενδιαφέρον είναι πως στον 20ο αιώνα ταυτίζεται πολύ συχνά με την εικόνα του εργάτης, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ξένος. Δηλαδή αυτό είναι ένα σταθερό παιχνίδι μέσα στον 20ο αιώνα, Εβραίος, πρόσφυγας, εσωτερικός μετανάστης κτλ. Δηλαδή πως υπάρχει αυτή η διαπλοκή. Προφανώς ο πυρήνας είναι υποστήριξης, έτσι. Δηλαδή, η έννοια του ταξικού εχθρού, η έννοια δηλαδή τη ανατροπή τη ταξική κυριαρχία. Σήμερα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να πει κανεί ότι η απροθυμία ή η δαιμονοποίηση τη λαού από την πλευρά των πολιτικών και οικονομικών ελίτ παίρνει αυτό το χαρακτήρα του ταξικού με, με την παλιά ρητορική. Αλλά σίγουρα νομίζω έχει απόλυτο δίκιο. Η αίσθηση ότι οι πολίτε μπορούν να κάνουν κομμάτι στα πράγματα είναι διαρκής.
Το ζήτημα της Σοβιετικής Ένωσης και της Εθνικοποίησης που νομίζω σχετίζεται και με τις εμπειρίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν δύο παράδοξα στην ιστορία του κομμουνισμού. Το ένα είναι ότι όταν εγκαταλείπει, αν θέλετε, το επαναστατικό πρόσωπο του Μεσοπολέμου και μέσα από την πολιτική του λαϊκού μετόπου γιγαντώνεται, αυτή είναι η στιγμή της μεγάλης του επιτυχίας. Και μετά αυτό όμως είναι και το δεύτερο παράδοξο, ότι είναι και η στιγμή της αναμέτρησης και το τι θέλουμε να κάνουμε τέλει. Και αυτή η πορεία της εθνικοποίησης εμφανίζεται, αυτό είναι επίσης παράδοξο, εμφανίζεται σαν απάντηση στον καταναγκασμό ότι πρέπει να εξυπηρετούμε το παγκόσμιο σχέδιο, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μια πορεία αναδείπνωσης του κομμουνιστικού κινήματος σε μια εθνική ατζέντα που του καθυλώνει στη μη αμφισβήτηση της ταξική κυριαρχίας. Και εγώ θεωρώ πολύ ενδιαφέρον πώς στην δεκαετία του 40 οι δύο θεωρίες κατοχής τα αντιστασιακά κινήματα είναι τόσο εθνικά, δηλαδή το λέμε στον τίτλο τους, και πόσο σε μικρό βαθμό, δεν λέω κατηγορία, αναζητούν εκείνα τα παλιά νήματα της ενιαίας, της βαλκανικής, της κομμουνιστικής ομοφοβίας, της σοσιαλιστικής, της κατάργησης δηλαδή των εθνικών, της ανάκλησης αν θες της εμπειρίας του Μακεδονικού. Όλα τα κομμουνιστικά κόμματα ταλανίστηκαν εσωτερικά από αυτή την αντίφαση μεταξύ της του αντιφασισμού και της επανάστασης. Γιατί ο αντιφασισμός δεν είναι επανάσταση. Και πολύ συχνά, όπως είπαμε αυτό, η ελληνική εμπειρία λειτουργεί διδακτικά σε άλλα κομμουνιστικά κόμματα για την αποφυγή αυτού του πράγματος. Δηλαδή στα πρακτικά, αν θέλετε, τα ιδρυτικά πρακτικά του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ανατολική Γερμανία, που είναι κυρίως Γερμανοί κομμουνιστές από τη Μόσχα που φτάνουν στο Βερολίνο, κάποια στιγμή συζητά για την εθνικοποίηση των μέσων παραγωγής και ένας λέει: Παιδιά, δηλαδή, μην κάνουμε τις βλακές που κάνουν οι Έλληνες. Εδώ πάμε για μια ομαλή μεταπολεμική μετάβαση και όχι για επανάσταση. Άρα, δηλαδή, οι βάρκες υπάρχουν μέσα τους εσωτερικά. Γιατί είναι ένα παλιό λογισμικό του 17 και ένα καινούριο λογισμικό που είναι το αντιφασιστικό λογισμικό που μπορεί να είναι πολλά πράγματα αλλά δεν είναι προγραμματικά επαναστατικό με τον ίδιο τρόπο. Συμφωνώ πλήρως ότι μετά το 1974, εκτός από τις αλλαγές που βλέπουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε πραγματικά ότι δεν κληροδοτείται ένα ιστορικό φορτίο, δεν είναι ότι πηγαίνει ένας φάκελος ή ένας κρατικός μηχανισμός και λέει: Ωραία, παιδιά, εμείς θα τελειώσουμε τον κομμουνισμό. Τώρα να αναμάνετε εσείς, δηλαδή έχεις απόλυτο δίκιο. Ενιολογείται διαφορετικά, δεν εμφανίζεται πολύ συχνά καν με τη φράση εσωτερικός εχθρός, δηλαδή υποχωρεί η χρήση του όρου και σίγουρα έπαιρνε μια μετατόπιση στους εθνικούς τρόπους έκφρασης αυτού του, του που είναι το καθεστώς των διακρίσεων, όχι μόνο στην έκφραση. Η πορεία μετά το 1974, νομίζω και κλείνω με δύο πολύ σύντομα σχόλια. Προφανώς οι ομάδες της ένοπλης αμφισβήτησης του καθεστώτος της τρομοκρατίας είναι ανησυχητικές για τον καθεστώς και πολύ συχνά γεννούν και διακρατικές συνεργασίες γύρω από αυτή τη νέα έννοια της τρομοκρατίας. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη παράμετρο εδώ, νομίζω, στον βαθμό που έχω μια μικρή σχέση με αυτούς τους μηχανισμούς παρακολούθησης. Αμφισβητείται η δυνατότητά τους να γίνουν μαζικά πολιτικά ρεύματα, μετά την πρώτη ιδίως περίοδο. Δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη ανασφάλεια του 1974-1977, με τις απεργίες του εργοστασιακού συνδικαλισμού, την ΑΕΚΕ. Μέχρι εκεί υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι αυτό μπορεί το ιταλικό μοντέλο να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Από το 1977-1978, και αυτό το λέω με 100% σιγουριά, αλλά σαν διέστηση ιστορική, υπάρχει η αίσθηση ότι εδώ πρόκειται για μικρούς κύκλους, τους οποίους παρακολουθούμε ή καταστρέφουμε ή δαιμονοποιούμε στο όνομα μια διακρατικών συνεργασιών και όχι της φοβίας αυτού του εξεγερτικού γενικευμένου πνεύματος της πρώιμης μεταπολίτευσης. Τώρα στο σήμερα, έχει πλάκα, δηλαδή, όντως, ο Τραμπ κατηγορεί την Καμάλα Χάρις ως κομμουνίστρια. Δεν ξέρω αν κανείς εδώ στην αίθουσα θα συμφωνούσε ότι η Καμάλα Χάρις είναι κομμουνίστρια. Τότε μετά έχει συνεπείς στάση των αριστερών ανθρώπων ή δίδυο κομμουνιστών θα έπρεπε να είναι η υποστήριξή της. Το πάντασμα του κομμουνισμού επιστρατεύεται γιατί πολύ συχνά
συνδέεται με βιωματικές εμπειρίες μεγάλων τμήματων του πληθυσμού του πλανήτη που έχουν ζήσει τον κομμουνισμό όχι μόνο μέσα από τη χειραφητική του διάσταση, αλλά και την καταπιεστική του. Δηλαδή στην αμερικανική πολιτική σκηνή η λέξη κομμουνισμός εργαλειοποιείται πολύ συχνά γιατί έχει στο ορθόγραφο, έχει επίκεντρο του μετανάστες και τις μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη, μετανάστες και μετανάστες από το Βιετνάμ, μετανάστες και μετανάστες από την Κίνα, που νιώθουν ότι βρίσκονται στη χώρα της ελευθερίας απαλλαγμένοι από την καταπιεστική φύση των καταπιεστικών καθεστώτων της Ανατολής. Το παράδοξο της εποχής μας είναι ότι ακόμα και ρεφορμιστικές, αν θέλει κανείς, απόπειρες στην πολιτική σκηνή δαιμονοποιούνται υπέρμετρα ως κομμουνιστικές ή επικίνδυνες. Αυτό που είδαμε στην Γαλλία τώρα με το Λαϊκό Μέτωπο. Το Λαϊκό Μέτωπο δεν είναι επαναστατικό. Εκλαμβάνεται όμως από την Ιερά Συμμαχία του καιρού μας ως κάτι επαναστατικό, γιατί απλώς θέτει το απλό ζήτημα της μεταβολής των όρων της εκμετάλλευσης ή της ανισότητας. Αυτό έχει κάτι να πει για τις δυναμικές διαδικασίες που πώς αλλάζουν τα πράγματα, σίγουρα την εργαλειοποίηση του παρελθόντος, αλλά και το παράδοξο ότι μιλάμε για τον κομμουνισμό χωρίς ακόμα να έχει εμφανιστεί ο κομμουνισμός της εποχής μας, για να κλείσω και εγώ με μια εκτιμάδα τέτοιου τύπου. Εγώ δεν θέλω να ρωτήσω γιατί είμαστε και στο χρόνο μας και δεν μπορούσα να τους απαντάει. Ακόμα το κάτι γενικό ότι η χρησιμότητα της ιστορίας για μένα είναι και προσπαθήσαμε τον τρόπο μας να το δείξουμε, είναι να ιστορικοποιούμε την εμπειρία, να βλέπουμε διαφορές, να βλέπουμε συνέχειες, να βλέπουμε το μέσο και αναλογίες, ότι η κρίση ήταν όπως η Βαϊμάρη ή ότι υπήρχε η κατοχή και η οικονομική κατοχή. Αυτά, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας, το οποίο των ιστορικών παραπολιτικά, η αναζήτηση όμως συνεχή όντων, και αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον, το 1974, το 1981, γιατί δεν διαφωνεί κανένας ότι ο αντικομμουνισμός συνεχίζεται, αλλά πώς μεταλλάσσεται, τι μορφές παίρνει, ποιος είναι ο ιστορικός. Εκτός είναι ένα διαρκές, νομίζω, διακύβευμα, παιχνίδι ιστορικό, πολιτικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες.